μία εξέλιξη η οποία είναι ίσως μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια για το Δήμο της Νάουσας. Θα αναφερθούμε στην υπόθεση του ξενοδοχείου Βέρμιον, της δημοτικής επιχείρησης, της εκαθαριστήσας και λυθήσας δημοτικής επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Νάουσας ΟΤΑΑΕ, η οποία μετά από μια μακρά περίοδο στην οποία χρειάστηκε να γίνουν πολύ συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δήμου Νάουσας και να διασφαλιστούν και οι θέσεις εργασίας, θα σας αναλύσω στην πορεία, θα σας κάνω μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό. Πλέον με την ψήφιση του νόμου 5143 του 2024 και ειδικότερα το άρθρο 27, το οποίο αφορά τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας δημοτικών επιχειρήσεων που εκαθαρίστηκαν, πλέον ανοίγει ο δρόμος προκειμένου το ακίνητο της επιχείρησης, το ακίνητο, το ξενοδοχείο δηλαδή, να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Νάουσας και μετά από αυτή την εξέλιξη ανοίγει πια ο δρόμος για την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση ενός εκ των πιο σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου μας. Θα πάμε λίγο, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ σύντομη αναδρομή στο παρελθόν. Όταν το 2014 κέρδισα τις εκλογές και αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, παρέλαβα μια ΕΤΑΑΕ, η οποία ήταν ήδη πλήρως χρεοκοπημένη. Ήταν μια επιχείρηση η οποία εκείνο το χρονικό διάστημα είχε συσσωρευμένες ζημίες άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Είχε ένα μισθολογικό κόστος το οποίο ανερχόταν στο 69%. Για όσους έχουν αντίληψη περί των δεδομένων της επιχειρηματικότητας, της αγοράς και της οικονομίας, μισθολογικό κόστος 69% σημαίνει εταιρεία η οποία με τίποτα δεν μπορεί να επιβιώσει. Με πάρα πολλά προβλήματα στις υποδομές, στον πιτηριακό εξοπλισμό και με πάρα πολλές δυσκολίες που σχετίζονταν με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ίσχυε και εφαρμοζόταν αποκλειστικά και μόνο για τις δημοτικές επιχειρήσεις. Το οποίο ήταν απολύτως επιβαρυντικό και φυσικά δεν επέτρεπε τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ μιας δημοτικής επιχείρησης και των λοιπόν επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στον τουριστικό κλάδο, δεδομένου ότι υπήρχαν τεράστιες διαφορές από τα μισθολογικά. Να φανταστείτε, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ, υπάλληλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο οποίος άνοικε στο δυναμικό της επιχείρησης με 20 χρόνια προϋπηρεσία και υπηρετώντας στο σέρβις, έπαιρνε μεικτή μισθοδοσία 2.100. Υπάλληλος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν υποχρεωτικής εκπαίδευσης με 20 χρόνια προϋπηρεσία και εργαζόταν στο σέρβις, ήταν σερβιτόρος. Τα μεικτά του χρήματα ήταν 2.100. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μία αντίστοιχη επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία ισχύει, το συνολικό κόστος για τον εργοδότη δεν θα ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ εκείνη την εποχή. Η επιχείρηση λοιπόν ήταν προβληματική ήδη από το 2010, στο οποίο έγινε η μετατροπή της ΑΕΟΤΑ. Προβληματική διότι, όπως θα σας εξηγήσει και ο κύριος Τσιαμούλος, θα έπρεπε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να είχε κλείσει τότε, διότι είχε συμπληρώσει 3 ζημιογόνες χρήσεις, γεγονός που η νομοθεσία ακόμη και σήμερα λέει ότι μία δημοτική επιχείρηση, εφόσον συμπληρώσει 3 συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις, τότε πρέπει να μπει σε διαδικασία λύσης και καθάρισης. Και αυτό γίνεται για τον απλούστατο λόγο, για να προστατευτούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο οποίος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ο μέτοχος της επιχείρησης. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια με τη συνδρομή και ανθρώπων από τον χώρο της επιχειρηματικότητας εδώ στην Νάουσα, του κυρίου Γεδεών του Βούλη, του
γρίφωνο του Μαρκοβίτη, οι οποίοι θέλησαν να συνεισφέρουν και αυτοί με τη σειρά τους στο να μπορέσει η επιχείρηση να τοποθετήσει. Οι ίδιοι βέβαια κατάλαβαν πάρα πολύ σύντομα, διότι δεν αντιλαμβάνονταν, δεν γνώριζαν, δεν μπορούσαν να έχουν, όντας άνθρωποι της αγοράς, δεν μπορούσαν να φανταστούν όλες αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια που είχε να αντιμετωπίσει μια δημοτική επιχείρηση, ότι η επιχείρηση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι εμείς το κάθε δωμάτιο το οποίο επιμισθώναμε, το οποίο νοικιάζαμε, ξεκινούσαμε με ζημία. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά φυσικά, γιατί εάν έπρεπε να πάμε με τιμές οι οποίες θα κάλυπταν τα λειτουργικά κόστη της εταιρείας και τη μισθοδοσία, τότε το κάθε δωμάτιο θα έπρεπε να είναι να αντιστοιχεί σε κόστος, σε τιμή σουίτας πολυτελείας σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Εμείς λοιπόν αναγκαζόμασταν τότε να κάνουμε ουσιαστικά να έχουμε τιμές αντίστοιχες των λοιπόν επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούνται στον κλάδο τον τουριστικό τόσο στην περιοχή μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα, με δεδομένο και το γεγονός ότι τότε μέρος των εργαζομένων επέλεξαν να θέσουν επιπλέον εμπόδια στην επιχείρηση κάνοντας επίσκεψη εργασίας, να καταστεί πια απαγορευτική η συνέχιση της λειτουργίας της. Και να καταστεί απαγορευτική η συνέχιση της λειτουργίας της, γιατί θα υπήρχε τεράστια ζημία για τον Δήμο της Νάουσας εάν συνεχίζαμε να διωγγώναμε, να συσσωρεύουμε χρέη από τη λειτουργία μιας επιχείρησης η οποία δεν είχε καμία μα καμία προοπτική αναστροφής της τάσης. Έτσι λοιπόν, τότε πήραμε μια δύσκολη αλλά εξαιρετικά γενναία απόφαση με μεγάλη αίσθηση καθήκοντος ευθύνης να σταματήσουμε τη λειτουργία της επιχείρησης. Και το κάναμε αυτό διότι έπρεπε να προστατεύσουμε τόσο τα συμφέροντα του Δήμου, τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά κυρίως να διασώσουμε το ακίνητο. Και γιατί λέω να διασώσουμε το ακίνητο και ουσιαστικά μαζί με αυτό το μισό άλσος του Αγίου Νικολάου? Διότι το 2010, όταν έγινε η μετατροπή της δημοτικής τότε επιχείρησης σε ΑΕ ΝΟΤΑ, η επιχείρηση αυτή, ο Δήμος μάλλον, έκανε κάτι πρωτοφανές για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα της χώρας. Η τότε διοίκηση λοιπόν επέλεξε να εισφέρει σε είδος κατά πλήρη κυριότητα το ακίνητο του Αγίου του ξενοδοχείου μαζί με άλλα 20 στρέμματα δημοτικής έκταρης εντός του άλλου του Αγίου Νικολάου. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι όλοι οι πιστωτές της επιχείρησης είχαν δικαίωμα να προχωρήσουν σε πληστηριασμό της ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. Γιατί δεν έχει συμβεί ποτέ άλλοτε στα χρονικά της αυτοδιοίκησης δημοτική περιουσία να δίδεται κατά πλήρη κυριότητα και όλες δίδονται κατά παραχώρηση χρήσης? Πολύ απλά, για να προστατευθεί η ιδιοκτησία του Δήμου, η περιουσία του Δήμου, από το ενδεχόμενο η δημοτική επιχείρηση να μην έχει καλή τύχη. Εδώ λοιπόν εμείς στην Νάουσα, στο Δήμο μας, κάναμε κάτι πρωτοφανές. Η τότε λοιπόν διοίκηση έδωσε κατά πλήρη κυριότητα το ακίνητο. Με αποτέλεσμα το διακύβευμα πια να είναι η σωτηρία του ακινήτου και μαζί με αυτού 20 στρεμμάτων από την έκταση του άλσους του Αγίου Νικολάου. Η γενναία λοιπόν αυτή απόφαση που πήραμε τότε, η οποία χλεβάστηκε, συνάντησε αντιδράσεις, υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι έκαναν στην πραγματικότητα καραμέλα το ποιος έκλεισε το ξενοδοχείο κτλ, παραγνωρίζοντας τον πραγματικό κίνδυνο που υπήρχε εάν δεν σταματούσε η λειτουργία της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν, τότε και πάλι δείχνοντας μεγάλη γενναιότητα, θυμίζω ότι όταν ζητήσαμε από το Συμβούλιο να οριστούμε κάποιοι άνθρωποι εκαθαριστές της επιχείρησης, δημοτικοί σύμβουλοι της Μίζωνος και της Ίσωνος μειοψηφίας επέλεξαν να αποσυρθούν από όλη αυτή τη διαδικασία. Διότι, πολύ απλά, κάποιοι δεν μπορούν να σηκώσουν την ευθύνη. Κάποιοι
δεν έχουν ως προτεραιότητά τους το συμφέρον του Δήμου και το συμφέρον των Δημοτών. Έτσι λοιπόν, τότε, έχοντας μείνει μόνο εγώ εκαθαριστής, αναζήτησα συνδρομή και βοήθεια στο πρόσωπο του Θάνου του Τσιαμούλου, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας και ο οποίος με την ιδιότητά του ως ορκωτού ελεγκτή συνέδραμε στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκαθάρισης και της λύσης της επιχείρησης. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, και θα συνεχίσω μετά από εκεί, θέλω να δώσω το λόγο στον Θάνο Τζιαμούλο για να περιγράψει τότε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, τον απόλυτα επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο έγινε η καθάριση και που αυτή ακριβώς η διαδικασία της ολοκλήρωσης της καθάρισης μας φέρνει σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε την ερχόμενη εβδομάδα να μεταβούμε στη Βέρεια στο υποθηκοφυλακείο και να καταθέσουμε το αίτημά μας προκειμένου να γίνει η μεταγραφή του δημοτικού ακινήτου, της περιουσίας των δημοτών του Δήμου της Νάουσας από την εκαθαριστήσα και λυθήσα δημοτική επιχείρηση στον Δήμο μας. Οπότε, Θάνο, ο λόγος εσένα. Σε ευχαριστώ από εμένα. Ονομάζομαι Θάνος Τσιαμούλος και κατά την περίοδο από τα τέλη του 2017 έως τις αρχές του 2019 υπήρξε καθαριστής της δημοτικής επιχείρησης ΕΤΑΑΕ, της επιχείρησης Βέρμιο, δηλαδή του ξενοδοχείου του Άλσους του Αγίου Νικολάου Νάουσας, μαζί, όπως περιέγραψε προηγουμένως ο Δήμαρχος, με συνεκαθαριστή τον Δήμαρχο Νάουσας και εκείνη την περίοδο τον κύριο Νικόλαο Κουτσογιάννη. Αφορμή για τη σημερινή μου παρουσία στη συνέδριξη τύπου που παραθέτει ο κύριος Κουτσογιάννης είναι το γεγονός ότι, όπως έγινε γνωστό, έχει εκδοθεί ο νόμος 5143 του 2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλου 161 στις 11 Δεκάτου του 2024, δηλαδή πριν από 5 ημέρες, ο οποίος συμπεριλαμβάνει το άρθρο 27 που αναφέρεται στη μεταβίβαση εκείνη της περιουσίας δημοτικών επιχειρήσεων που εκαθαρίστηκαν προσθήκη παραγράφου 10 στο άρθρο 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Σύμφωνα λοιπόν με τον λόγο άρθρο 27, στο άρθρο 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, νόμος 3463 του 2006, περιορισμών και διακρίσεων των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, προστίθεται η παράγραφος 10 ως εξής. Στην περίπτωση λύσης και εκαθάρισης των επιχειρήσεων των προηγούμενων παραγράφων, μιλάει οι προηγούμενες παράγραφοι, μιλούν για τις δημοτικές επιχειρήσεις, για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, έτσι, περιγράφουν όλες τις διαδικασίες για τις επιχειρήσεις αυτές, η απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ, με την οποία εγκρίνεται ο ισολογισμός λήξης εκαθάρισης της επιχείρησης, με μηδέν παθητικό εξαιρουμένο των ιδίων κεφαλαίων, συνοδεύεται επιπροσθέτως από απόσπασμα που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτά ο ΟΤΑ με τα εμπράγματα και πάση φύσεως δικαιώματα επί αυτών και αποτελεί τον τίτλο για την καταχώρησή τους στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο ατελώς. Αυτό λέει το άρθρο 27 του νόμου που ψηφίστηκε και πέρασε από την Ελληνική Βουλή πριν από λίγες ημέρες. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής και με βάση τα δεδομένα ότι οι εκαθαριστές της ΕΤΑΑΕ, δηλαδή εγώ και ο κ. Κουτσογιάννης, έχουμε συντάξει και παραδώσει με ημερομηνία 29/3 του 2019 τον σχετικό ισολογισμό εκαθάρισης και τη σχετική αναλυτική έκθεση της εκαθάρισης. Με δεδομένο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με την υπαρίθμη 102 της 8 Τετάρτου 2019 απόφαση, της αρίθμη 5 της 8 Τετάρτου 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό λήξης της εκαθάρισης. Και με δεδομένο ότι ο ισολογισμός εκαθάρισης της ΕΤΑΑΕ καλύπτει πλήρως τις προϋποθέσεις
του άρθρου 27 του νέου νόμου 5143 του 2024, καθώς πρώτον, οι υποχρεώσεις των ισολογισμών εκαθάρισης της 29 Τρίτου 2019 έχουν μηδενίσει, διότι είχαμε φροντίσει να μεταφερθούν στο Δήμο Νάουσας. Δεύτερον, οι μέτοχοι της ΕΤΑΛΦΑ ΕΠΣΙΛΟΝ, ουσιαστικά ο Δήμος Νάουσας που ήταν κατά 99,99% μέτοχος και ο Δήμαρχος που βάσει του νόμου είχε ένα μικρό ποσοστό, ένα ελάχιστο ποσοστό 0,001%, παραιτήθηκαν τυπικά, τυπικά βέβαια, από κάθε δικαίωμα από τη διανομή του προϊόντος της εκαθάρισης. Και τρίτον, στην έκθεση εκαθάρισης περιλαμβάνεται απόσπασμα, η παράγραφος 4.1 της έκθεσης εκαθάρισης, με το οποίο περιγράφεται το ακίνητο του Αγίου Νικολάου και οι προσημειώσεις υποθηκών που υπήρχαν γραμμένες επί αυτού. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, εκτιμώ ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου στο Δήμο Νάουσας με τίτλο μεταβίβασης, τον ισολογισμό και έκθεση της εκαθάρισης κατόπιν φυσικά της καταχώρησής τους στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο ατελώς, όπως ακριβώς περιγράφει ο νόμος αυτός που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Κατά την άποψή μου, οι εξελίξεις οι τελευταίες δικαιώνουν πλήρως τους χειρισμούς οι οποίοι έλαβαν χώρα εκείνη την περίοδο που ουσιαστικά κάναμε την εκαθάριση 2017 με 2019 αλλά και πριν από αυτή. Υπενθυμίσω ότι τίποτε από όλα αυτά δεν ήταν δεδομένο εξ αρχής. Υπενθυμίζω ότι το ξενοδοχείο διέκοψε τη λειτουργία του σε μια περίοδο, αναφέρθηκε ο κ. Σκουτζογιάννης, όπου επικρατούσε σύγχυση στη χώρα με την οικονομική κρίση στο ΠΙΚ, με capital controls και όλα τα συναφή παρεπόμενα εκείνης της περίοδου. Η πολιτική που επιλέχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η με κάθε τρόπο προστασία του Δημοτικού Ακινήτου του Αγίου Νικολάου, το οποίο κινδύνευε με εκποίηση και η προστασία των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στο ξενοδοχείο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι και οι εργαζόμενοι να μην έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους, αφού επιτράπηκε η μετάβασή τους στο Δήμο και το ακίνητο να παραμένει στην περιουσία του Δήμου προς εκμετάλλευσή του κατά τον τρόπο που θα κρίνει από εδώ και πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Άξια αναφοράς σε αυτή τη μακροχρόνια διαδικασία είναι η τροποποίηση που επήρθε με το άρθρο 76 του νόμου 4443 του 2016, με το οποίο ουσιαστικά επιτράπηκε η μεταφορά του προσωπικού της υποκαθάρισης επιχείρησης στο Δήμο με την ίδια σχέση εργασίας που υπήρχε και στην επιχείρηση. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι τίποτε δεν ήταν δεδομένο εξ αρχής. Έπρεπε να γίνουν πολλά και να δοθεί και ένας αγώνας, να αλλάξουν και πολλά πράγματα και σε νομοθετικά, με νομοθετικά μέτρα, με νομοθετήματα, με τροποποιήσεις, με τροπολογίες. Το έγγραφο της ΑΔΕ της 4 Δευτέρου του 2019 σχετικά με την αναδοχή από τους ΟΤΑ των οφειλών των υποεκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων, το οποίο ήρθε σε μια περίοδο, 4 Δευτέρου του 2019, είχαμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες καθάρισης και υπήρχαν εμπόδια από την νομοθεσία τα οποία δεν επέτρεπαν την οριστική απορρόφηση από την πλευρά του Δήμου των οφειλών της επιχείρησης. Δόθηκε η λύση με το έγγραφο αυτό της ΑΔΕ. Και φυσικά τώρα, το άρθρο 27 του νόμου 5143 της 11 Δεκάτου του 2024, με το οποίο λογικά ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του ακινήτου. Για εμένα, για εμάς, ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι με την ολοκλήρωση της εκαθάρισης το 2019, το 19 Μάρτιο ολοκληρώσαμε την εκαθάριση, Απρίλιο ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ακίνητο μπορούσε να μεταβιβαστεί στο Δήμο. Κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 168, τρόπος διενέργειας εκαθάρισης του νόμου 4548 περί ανωνύμων εταιριών, όπου περιγράφεται το ότι αφού οι μέτοχοι, δηλαδή ο Δήμος, συμφωνούν ότι η διανομή γίνεται με αυτούσια παράδοση στο Δήμο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο μέτοχο.
Δυστυχώς το ελληνικό δημόσιο και οι φορείς του θέλουν πολλές διευκρινήσεις, ξανά και ξανά και ξανά, συν κάποια επιμέρους προβλήματα που έπρεπε να τακτοποιηθούν, όπως κάποια αφαίρετα που έπρεπε να νομοποιηθούν κλπ. Φτάσαμε στο 2024. Θεωρώ όμως ότι πλέον τελειώνει αυτή η διαδικασία, δεν βλέπω να υπάρχει άλλο εμπόδιο και πλέον ο Δήμος θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το ακίνητο αυτό όπως θα κρίνει και θα αποφασίσει. Αυτή η σύντομη περιγραφή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι τα συμπεράσματα, είναι τα τελικά συμπεράσματα. Πίσω από όλο αυτό υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια, μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία έγινε από τον Μέγκυρο Κουτσογιάννη σε πολιτικό επίπεδο, από εμένα ως εκαθαριστή κατά την περίοδο 2017-2019 σε τεχνοκρατικό επίπεδο, να μπορέσει να γίνει, να ολοκληρωθεί όλο αυτό, όλη αυτή η εργασία. Ήταν μια δύσκολη εργασία, με πάρα πολλά παρεπόμενα, με πάρα πολλά παρακλάδια, με πάρα πολλές δυσκολίες, την οποία όμως, με συνέπεια ως προς τον αρχικό μας στόχο, εκτελέσαμε και φέραμε σε πέρας. Αυτά από εμένα, εάν... Στο πλαίσιο της εκαθάρισης και εκείνο που θέλω να επισημάνω, το οποίο ελάχιστοι το γνωρίζουν, είναι ότι εμείς που δεν κρυφτήκαμε, εμείς που δεν είχαμε θέμα να αναλάβουμε την ευθύνη, τόσο εγώ όσο και ο Δημήτρης Τσιγκαμούλος, μέχρι προσφάτως... Κόπηκε τώρα. Έτσι. Τώρα τελειώνει γιατί πέρασε και η άλλη ρύθμιση που κάναμε. Δημάρχε, να είχαμε... λίγο πιο δυνατά. Ναι. Λοιπόν, τόσο εγώ όσο και ο κύριος Τσιγκαμούλος είχαμε στην πραγματικότητα, στα προσωπικά μας αφημί, όλο το βάρος των εφουλειών, των χρεών της δημοτικής επιχείρησης. Αντιλαμβάνεστε, δύο φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν είχαν καμία, μα καμία απολύτως ευθύνη για αυτήν την κατάσταση η οποία είχε διαμορφωθεί στη δημοτική επιχείρηση, βγήκαν μπροστά, ανέλαβαν την ευθύνη και ολοκλήρωσαν με επιτυχία αυτό το τεράστιο έργο της σωτηρίας της δημοτικής περιοχής. Και σε αυτό το σημείο, επειδή θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και έναν ακόμη άνθρωπο, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Τομάντσιο, τον συνεργάτη μου στον Δήμο την περίοδο εκείνη και πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, ο οποίος και αυτός μαζί με μένα ταλαιπωρήθηκε αδίκως επί πολλά χρόνια με κατασχέσεις των τραπεζικών του λογαριασμών, με δεσμεύσεις του αφημί και με στέρηση φορολογικής ενημερότητας και πολλά άλλα πράγματα τα οποία ήταν όχι απλώς άδικα αλλά και παράλογα, διότι δυστυχώς στην περίπτωση αυτή όλη η δυσλειτουργία του ελληνικού δημοσίου συγκεντρώθηκε πάνω στα θέματα του Βερμείου. Τα ίδια μαζί με τον Δημήτρη Δουμάντζικο πέρασα και εγώ, έχοντας ένα ακόμη βάρος το οποίο το σήκωσα απολύτως μόνος. Και αυτό δεν ήταν άλλο από τις συνεχείς δίκες, γιατί το προσωπικό ήταν απλήρωτο, γιατί χρωστούσαμε στη ΔΟΗ, γιατί χρωστούσαμε στον ΕΦΚΑ και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά έγιναν και τα ανέλαβα με πλήρη γνώση και συνείδηση προκειμένου να διασώσω τη δημοτική περιουσία. Και αυτό το καταφέραμε με την ολοκλήρωση του συλλογισμού λήξης εκαθάρισης. Από εκεί και πέρα, ερχόμαστε στο σήμερα. Όταν προεκλογικά το καλοκαίρι του 2023 η προηγούμενη διοίκηση
μεταβαΐων και κλάδων και κάνοντας και συνέντευξη τύπου, αν θυμάμαι καλά, που νομίζω ότι θυμάμαι καλά, μας παρουσίασε ότι λύθηκε το πρόβλημα, τελείωσε το θέμα και μεταβιβάζεται η ακίνητη περιουσία της δημοτικής επιχείρησης στον Δήμο της Νάμψης. Ήταν ένα ακόμη ψέμα της διοίκησης Καρανικόλα. Διότι μόλις αναλάβουμε τη διοίκηση, καθενός, όπως αντιλαμβάνεστε, για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε εδώ σήμερα, δεν είχε υπάρξει καμία μεταβίβαση του ακινήτου από τη δημοτική επιχείρηση στον Δήμο της Νάουσας. Επισκεφθήκαμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Δορδούρη, και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Ταούλια, τον υποθηκοφύλακα της Βέρειας, τον κύριο Λαχανόπουλο. Και συζητήσαμε για το πώς και με ποιον τρόπο κρίνει αυτός ότι μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης του ακινήτου του ξενοδοχείου Βέμπλε. Στη συζήτηση πάνω, παρότι ο επικεφαλής και πρώην δήμαρχος μας είχε ενημερώσει ότι υπήρχαν και ανταλλαγές email και είχαν φτάσει τα πράγματα σε ένα σημείο το οποίο βεβαίως μετάφτασαν σε ένα σημείο, γιατί τελικά από την μεταβίβαση μεταφτάσαμε σε ένα σημείο κοντά στη μεταβίβαση και μετά τελικά φτάσαμε στο να αναζητούμε τα email τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ, μιας που ο κύριος Λαχανόπουλος δεν είχε καμία γνώση για κανένα email και δεν υπήρχε καμία απολύτως εξέλιξη για το θέμα αυτό. Μας ζητήθηκε, ενώ εμείς η θέση μας ήταν εξ αρχής ότι ο ισολογισμός λήξης της εκαθάρισης, η έγκριση δηλαδή του ισολογισμού του Δημοτικού Συμβούλου το 2019 επί θητικής μου θητείας, ήταν αρκετή για να λειτουργήσει ως τίτλος κυριότητας, ως ιδιοκτησιακός τίτλος για το ακίνητο. Ο κύριος Λαχανόπουλος, σεβαστή η άποψή του, είχε αντίθετη άποψη και θεωρούσε ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε συμβολιογραφική πράξη για τη μεταβίβαση του ακινήτου. Προσέξτε με λίγο τώρα, γιατί έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, χωρίς φυσικά να μέμφωμαι, να επιρρύπτω κάποια ευθύνη στον κύριο Λαχανόπουλο, άλλωστε δεν είναι αρμόδιος ο ίδιος για την νομοθεσία. Αυτό που μας ζητήθηκε ήταν να γίνει συμβολογραφική πράξη μεταξύ της υπερκαθάρισης επιχείρησης, την οποία εκπροσωπώ ως εκαθαριστής εγώ, ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης και καθαριστής εγώ, και από την άλλη του Δήμου Νάουσας, τον οποίον επίσης εκπρόσωπο εγώ, να γίνει συμβολογραφική πράξη. Εκθέσαμε τη διαφωνία μας. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή αυτό το οποίο μας ενδιέφερε ήταν να προχωρήσουμε το δυνατόν συντομότερο στην διαδικασία της μεταβίβασης του ακινήτου, αποφασίσαμε να κινηθούμε προκειμένου να κάνουμε συμβολογραφική πράξη. Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε συμβολογράφο και αυτό το οποίο μας μετέφερε ήταν κάτι πραγματικά συγκλονιστικό. Και ανήκουστα συγκλονιστικό. Για να ολοκληρωνόταν η διαδικασία της συμβολογραφικής πράξης μεταξύ της εκαθαριστής σας επιχείρησης και του Δήμου της Νάουσας, θα έπρεπε ο Δήμος της Νάουσας να καταβάλει συνολικά ποσό το οποίο ανερχόταν σε περίπου 80.000 ευρώ. Προσέξτε με, για να σας δώσω να καταλάβετε την αντιστοιχία, είναι σαν να μεταβιβάζετε εσείς στον εαυτό σας ένα ακίνητο και να πρέπει να πληρώσετε κιόλας. Από την στιγμή εκείνη και μετά, ξεκίνησαν οι επαφές μου στο Υπουργείο Στεριάρκεια, που τελούσε σε αργία, προκειμένου να καταλήξουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών στην τροπολογία εκείνη, η οποία θα δημιουργούσε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις προκειμένου το ακίνητο να μεταβιβαστεί στο Δήμο, χωρίς να υπάρχει φυσικά η ανάγκη να καταβληθούν 80.000 ευρώ από τα χρήματα των δημοτών για να γίνει το αυτονόητο. Και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον τότε αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και σήμερα Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, όσο και τον σημερινό Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σπανάκη, διότι είχαμε μία άψογη συνεργασία
Και εδώ θα μου επιτρέψετε κάτι που δεν συνηθίζετε, αλλά αισθάνομαι προσωπικά την ανάγκη να το κάνω, να ευχαριστήσω και τον Κώστα τον Ζαφυρίου, ο οποίος είναι στέλεχος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, δημόσιος υπάλληλος, είναι από εκείνους που επιτελούν με ευσυνειδησία το έργο και το καθήκον που τους έχει αναδειθεί, σε αντίθεση με διάφορους άλλους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, με τον οποίο συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και μαζί καταλήξαμε στην τροπολογία η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου προκειμένου σήμερα να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε τη διαδικασία της μεταβίβασης του ακινήτου. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να καταλήξω ήταν ότι το 2017, θυμάμαι καλά, ήταν η πρώτη τροπολογία την οποία, τρέξαμε και έτρεξα προσωπικά και αφορούσε την μεταφορά των εργαζομένων. Επαναλαμβάνω ότι όλες οι θέσεις εργασίας διατηρήθηκαν και όλοι μεταφέρθηκαν στο Δήμο και όλοι πήραν τα δεδουλευμένα τους. Και η δεύτερη φορά στην οποία έτρεξα προσωπικά και επιτεύχθη μια εξαιρετικά σημαντική τροπολογία για τον τόπο μας είναι αυτή. Και το έκανα ακόμη και όταν κάποιοι προσπαθούσαν με παράνομο, επαναλαμβάνω, τρόπο να μου στερήσουν τη δυνατότητα να βοηθήσω το Δήμο. Αλλά εγώ ήμουν εκεί και στην δύσκολη στιγμή. Και σήμερα πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο, έχουμε ήδη συνοηθεί με την αρμόδια υπηρεσία. Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως σας είπα, θα μεταβούμε στο υπαιθρικοφυλακείο στη Βέρεια προκειμένου να υποβάλουμε τον σχετικό φάκελο με τον οποίο θα αιτηθούμε την μεταγραφή του ακινήτου στη μερίδα του Δήμου Νάουσης. Ευελπιστώ πως δεν θα υπάρξει καμία άλλη έκπληξη πια και ότι η διαδικασία αυτή της μεταβίβασης θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα και από εκεί και πέρα θα ανοίξει ο δρόμος για την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση ενός εμβληματικού ακινήτου του ξενοδοχείου Βέρμιον, το οποίο θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας στην προσπάθεια για την ανάπτυξη, την τουριστική ανάπτυξη. Και τώρα, πριν ολοκληρώσω το θέμα αυτό, θα ήθελα πολύ συνοπτικά να αναφερθώ και στον τρόπο της αξιοποίησης. Και θα το κάνω διότι θα αντιληφθείτε ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον τρόπο αξιοποίησης που επιλέχθηκε για το χιονοτρομικό κέντρο των τριών πέντε πηγαδιών. Όπου εκεί, δυστυχώς, ήμασταν εκείνοι που επισημέναμε ότι θα έπρεπε ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιούνταν τα 3-5 πηγάδια να είναι διαφορετικός, δεν εισακουστήκαμε και σήμερα βλέπετε ότι υπάρχουν δυστυχώς δυσάρεστες εξελίξεις, τις οποίες θα τις πληροφορηθείτε πολύ σύντομα, σχετικά με ελέγχους οι οποίοι γίνονται για την υπόθεση αυτή. Ήδη υπήρξε προάγγελος ενός δημοσιεύματος κυριακάτικης εφημερίδας και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα και προϊόν της κατελάχιστον προχειρότητας και ανευθυνότητας με την οποία κινήθηκε η Διοίκηση Καρανικόλα στην περίπτωση του χιονοδρομικού. Σε αντίθεση λοιπόν με την διαδικασία που ακολουθήθηκε στο χιονοδρομικό για το χιονοδρομικό κέντρο και στο οποίο, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η σύμβαση είναι σαφώς μη επωφελής για τον Δήμο της Νάουσας. Ο Δήμος της Νάουσας υφίσταται ζημία από την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, διότι, όπως σας είπα, η ανευθυνότητα και η προχειρότητα, και ελπίζω να είναι μόνο αυτό, οδήγησε σε μία επιπόλαιη αντιμετώπιση του ζητήματος, με αποτέλεσμα σήμερα ο Δήμος Νάουσας να πληρώνει ένφια για το χιονοδρομικό
ύψους 26.000 ευρώ και να εισπράττει μίσθωμα 15.000 ευρώ. Ο Δήμος υφίσταται ζημία 11.000 ευρώ για κάθε χρόνο της σύμβασης αυτής. Φυσικά, εμείς ως Δημοτική Αρχή θα σεβαστούμε τη σύμβαση αυτήν, δεδομένου ότι έχει παρέλθει πια ο χρόνος κατά τον οποίο θα μπορούσαν να γίνουν οποιασδήποτε άλλες ενέργειες. Όμως, επειδή ακριβώς υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν απευθυνθεί από κοινοβουλευτικούς, θα ερευνήσουμε αυτά τα ερωτήματα και εφόσον διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ζητήματα, θα προχωρήσουμε στις ανάλογες νομικές ενέργειες. Η σύμβαση όμως, επαναλαμβάνω, παραμένει ενεργή και εμείς θα τιμήσουμε, έστω και αν αυτή η σύμβαση δεν είναι υποφελής για το Δήμο, θα τιμήσουμε τις δικές μας, το δικό μας κομμάτων υποχρεώσεων. Εδώ λοιπόν η διαδικασία δεν θα είναι διαδικασία εκμίσθωσης περιπτέρου. Θα είναι διαδικασία εκμίσθωσης του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου το οποίο διαθέτει ο Δήμος Νάουσας. Θα προχωρήσουμε λοιπόν, θα προσληφθεί τεχνικός σύμβουλος, ανεξάρτητη εταιρεία η οποία θα έχει την ευθύνη να συνδράμει τον Δήμο Νάουσας στην αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης του ακινήτου, η οποία θα έχει χαρακτηριστικά την εκμίσθωση για 30 συν 15 χρόνια του ακινήτου, την υποχρέωση των ενδιαφερομένων να καταθέσουν πλήρες και αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα είναι και δεσμευτικό για αυτόν ο οποίος θα αξιολογηθεί θετικά και θα αναλάβει την διαχείριση του ακινήτου. Το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα υποβάλει, το οποίο είναι ελεύθερο στην κρίση του καθενός, θα αξιολογηθεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θα είναι δεσμευτικό και θα οφείλει να το υλοποιήσει εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Επίσης, θα προβλέπεται η υποχρέωση της αναβάθμισης σε τουλάχιστον 4 αστέρων της ξενοδοχειακής μονάδας. Το μίσθωμα θα αποτελείται από ένα σταθερό ετήσιο μίσθωμα, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται με βάση τα δεδομένα των ετήσιων αναπροσαρμογών του δίκτυου των τιμών του καταναλωτή, και θα υπάρχει και ένα μη σταθερό αλλά κειμενόμενο σε επίπεδο ποσού καθαρά μίσθωμα, το οποίο θα ανέρχεται στο ύψος του 1% του τζίρου του οποίου θα πραγματοποιεί η εταιρεία η οποία θα αναλάβει το ξενοδοχείο. Η διαδικασία λοιπόν θα εκκινήσει με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του ακινήτου, θα δημιουργηθεί ένα virtual data room στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι, θα πάρουν όλα τα στοιχεία του φακέλου και από εκεί και πέρα θα υπάρξει και μια περίοδος διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές προκειμένου να καταλήξουμε ακριβώς στην πιο ελκυστική και πιο συμφέρουσα τόσο για το Δήμο της Νάουσας όσο και για τους ενδυνάμει επενδυτές μορφή παραχώρησης του ακινήτου. Εν συνεχεία θα υπάρξει διαγωνιστική, η προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία θα μείνει τουλάχιστον 2 με 2,5 ή 3 μήνες στον αέρα προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν το επιχειρηματικό του σχέδιο, και η αξιολόγηση των προτάσεων δεν θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την οικονομική προσφορά αλλά θα γίνει με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η αντιστοιχία λοιπόν των ποιοτικών χαρακτηριστικών, η αναλογία, συγγνώμη, των ποιοτικών χαρακτηριστικών με τα οικονομικά δεδομένα θα είναι 80-20. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι φυσικά σε πρώτη φάση να πετύχουμε ένα μίσθωμα το οποίο θα καλύπτει τουλάχιστον τον έμφυα και θα ξαναζήσουμε αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η συνεργασία με έναν επενδυτή ο οποίος θα έχει τα εχέγγυα εκείνα, θα πληρεί τις προϋποθέσεις που θέλουμε ούτως ώστε να αποτελέσει συνεργάτη μας και συνοδοιπόρο στην προσπάθεια να ανατάξουμε τον Δήμο της Νάουσας, στην προσπάθεια να τον οδηγήσουμε ξανά στην ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν
η διαδικασία εκτιμούμε ότι από την εκκίνησή της, από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, την οποία, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν μπορώ να εκτιμήσω τον ακριβή χρόνο, είναι θέμα του κτηματολογικού γραφείου της Βέρειας, αλλά θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να καθυστερήσει. Η έναρξη λοιπόν της διαδικασίας, ο στόχος μας είναι να το θέσω διαφορετικά, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε και περισσότερο χρόνο αν χρειαστεί, διότι επαναλαμβάνω μας ενδιαφέρει να γίνει μια απολύτως διαφανής, αξιόπιστη και ευεργετική για τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών διαγωνιστική διαδικασία, είναι το φθινόπωρο του επόμενου έτους να έχουμε ανάδοχο. Να έχουμε δηλαδή πλέον τον άνθρωπο, την εταιρεία, τον επενδυτή, την οποία υπέστη προκειμένου να διασώσω τη δημοτική περιουσία και το ξενοδοχείο Βέρμιον. Αυτό το οποίο ξεκίνησα με την συνδρομή τότε του Δημήτρη του Μάντζου, του Θάνου Τσιαμούλου και των δημοτικών σύμβουλων της παράταξής μου την περίοδο 14-19, οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος της περίστασης και συνέβαλαν με την ψήφο τους, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκαθάρισης επιχείρησης, μεταξύ των οποίων είναι και ο Στέλιος Οδάγκας, ο οποίος αποτέλεσε πολύτιμο συνεργάτη την περίοδο εκείνη και αποτελεί και σήμερα πολύτιμο συνεργάτη, είναι να έχουμε καταλήξει σε κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με κάνει πολύ περήφανο, διότι δεν κρύφτηκα, δεν φοβήθηκα, ανέλαβα την ευθύνη, λιδωρήθηκα, υπόθηκαν απίστευτα ψεύδι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους, αλλά σήμερα η ουσία και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Δήμος της Νάουσας έχει τη δυνατότητα να ανοίξει μία νέα λαμπρή σελίδα στην ιστορία του. Και αυτό γίνεται χάρη σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, αγάπησαν την ευθύνη. Αυτά ήθελα να σας πω. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα, η ψήφιση της τροπολογίας. Θα είναι σημαντικότερη φυσικά η ημέρα που και τυπικά θα ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου και η επόμενη σημαντική ημέρα σχετικά με το Βέρμιο θα είναι εκείνη η οποία θα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης με την εταιρεία, με τον επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει την αξιοποίηση του εμβληματικού αυτού ξενοδοχείου. Μην συγχαρώ προσωπικά τον Δήμαρχο, τον κύριο Κουτσογιάννη, καθώς επίσης και τον κύριο Τσιαμούλο και όλους αυτούς που ήταν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια για τον αγώνα που δώσανε, έτσι ώστε αυτό το περιουσία του Δήμου να περιέλθει στο Δήμο. Μετά από πολλούς αγώνες, γιατί έζησα πάρα πολλές στιγμές αγωνίας, προσπάθειας, στενοχώριας, τον Δήμαρχο και γενικότερα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε την ίδια αγωνία για να μην χαθεί το ακίνητο. Δήμαρχε, θέλω να σας συγχαρώ προσωπικά για τους αγώνες αυτούς, γιατί έτυχε κάποια στιγμή να κατέβουμε στην Αθήνα μαζί στον κύριο Αλεξιάδη, τον τότε Υπουργό Οικονομικών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί κατάλαβα όταν κάποιος διεκδικεί και απαιτεί, πραγματικά παίρνει με την αξία του και με τους αγώνες που δίνει αυτό που πρέπει. Είναι μεγάλη στιγμή η σημερινή, θα έλεγα ιστορική στιγμή, που ανοίγει ο δρόμος για το διαγωνισμό σε λίγον καιρό, όπως είπες Δήμαρχε, τον επόμενο φθινόπωρο, το επόμενο έτος, να ανοίξει ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ξενοδοχείου. Πραγματικά συγχαρητήρια, όχι μόνο είναι η επιτυχία της Δημοτικής Αρχής, αλλά είναι η επιτυχία όλων των Δημοτών, γιατί όλοι οι Δημότες το έχουν ανάγκη. Είναι η κορονίδα της Νάουσας, είναι η κορονίδα του Δήμου και πρέπει να το αξιοποιήσουμε όπως πρέπει και να πάρει αυτό που το αξίζει. Και πάλι συγχαρητήρια. Και μία τελευταία, αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που αναφέρουμε συχνά πυκνά και αναφέρεται και ακούγεται ότι υπήρξε κίνδυνος να χαθεί το άλσος, να χαθούν
τα 20 στρέμματα, κόπεδο, κτίριο του ξενοδοχείου, είναι κάτι πραγματικό. Δεν είναι μία θεωρία. Αυτός ο κίνδυνος υπήρξε πραγματικά. Μετά το 2015, όταν διέκοψε τη λειτουργία του το ξενοδοχείο, η επιχείρηση, ακούγονταν, θυμάμαι, πολλές φωνές γιατί δεν τίθεται άμεσα σε εκαθάριση η επιχείρηση, γιατί υπήρξε ένα κενό από το 2015 μέχρι αρχές του 2017 που τέθηκε σε εκαθάριση τελικά η επιχείρηση. Γιατί δεν έγινε αυτό εξ αρχής, διότι τα χρέη που είχαν συσσωρευτεί ήταν πολλά. Ο Δήμαρχος είπε για 1 εκατομμύριο, αυτό το νούμερο ανέβαινε προοδευτικά καθώς ο κόσμος περνούσε και οι προσαυξήσεις στους φόρους, στις φορές κλπ. Προστίθενταν. Συν το ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων εξακολουθούσε να τρέχει, διότι εξακολουθούσαν να είναι τυπικά εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο και ουσιαστικά, άσχετα αν το ξενοδοχείο έχει σταματήσει τη λειτουργία του. Επομένως, εάν έβγαινε σε εκαθάριση το ξενοδοχείο εκείνη την εποχή, το 2015, τέλη, αρχές, μέσα, αρχές του 2016, μέσα του 2016, ο όποιος εκαθαριστής αναλάμβανε την εκαθάριση του ξενοδοχείου ήταν υποχρεωμένος να εκποιήσει το ακίνητο. Γιατί υπήρχε ένα ενεργητικό μηδέν, καμία απέτηση να εισπραχθεί και κάτι ελάχιστα που ήταν δεσμευμένα από τις τράπεζες και από την άλλη πλευρά πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή και εκατομμύρια υποχρεώσεις. Όποιος αναλάμβανε καθαριστής, γνωρίζοντας τη δουλειά του, έπρεπε και γνωρίζοντας τι σημαίνει εκαθάριση, έπρεπε να εκποιήσει το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης που ήταν το ακίνητο και με τα χρήματα που θα έπαιρνε από αυτό να πληρώσει τις υποχρεώσεις. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Η άλλη επιλογή ήταν αυτή που τελικά προχώρησε. Να δοθεί ένας αγώνας, όπως προείπα, εν μέσω capital controls, μιας περιόδου συγκεχημένης κλπ., την οποία τη θυμόμαστε όλοι, μέσα σε αυτή την περίοδο να διεκδικηθεί, να υπάρξουν νομοθετήματα τέτοια που θα επιτρέψουν να μεταφερθούν τα χρέη στο Δήμο, ούτως ώστε να απαλλαχθεί από αυτά η επιχείρηση και τότε να μπορέσει να τεθεί σε εκαθάριση και να προχωρήσει όπως προχώρησε στη συνέχεια η διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο, αργότερα, μετά από 2 χρόνια, όταν επιτέθηκε η τροφολογία που αναφερθήκαμε το 2017, τέθηκε σε εκαθάριση η επιχείρηση και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Μέχρι να φτάσουμε αρχές του 2019 που ολοκληρώσαμε τη δουλειά αυτή. Καλά είναι να τα θυμόμαστε. Στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλει η Δημοτική Αρχή για να αλλάξει την ιστορία αυτού του τόπου. Και να είναι σίγουροι ότι ο τόπος σήμερα είναι σε πολύ καλά χέρια. Η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι μία Δημοτική Αρχή ευτύχημα για τον τόπο. Και αυτό το πράγμα ήδη το αντιλαμβάνονται οι δημότες μας, το αντιλαμβάνονται στην καθημερινότητά τους, το αντιλαμβάνονται στα μεγάλα και τα σπουδαία, μένει να το αντιληφθούν και εκείνοι οι οποίοι θέλουν τον τόπο μικρό, φοβικό, οπισθοδρομικό και σε μόνιμη παρακμή. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε να πούμε, διαμηνύουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, προς εκείνους τους ελαχίστους που έχουν απομείνει να μην αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών και το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία για το Δήμο της Νάουσας να βγει δυναμικά μπροστά, ότι παρά τα εμπόδια, παρά τις προσπάθειές τους, υπόγειες και μη, ο τόπος θα προοδεύσει. Ας επιλέξουν αν θέλουν να είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας ή στους εφιάλτες. Το πόσο προβληματική είναι η λειτουργία σε επίπεδο χώρας και αυτών που επιτελούν, αν θέλεις, δημοσιογραφικό έργο. Και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Έπρεπε να σπάσει ένα τζάμι, το οποίο προφανώς
φίλε Δημήτρη, και δεν είχα πρόθεση να το σπάσω. Έπρεπε όμως να σπάσει ένα τζάμι για να δοθεί λόγος και χώρος σε έναν άνθρωπο ο οποίος αδικείται κατάφορα για δεύτερη φορά μέσα σε πολύ λίγο διάστημα. Με πήραν από παντού, Δημήτρη, για να βγω και να μιλήσω. Και όλοι ξεκινούσανε από το περιστατικό. Κανείς δεν ξεκινούσε από τη σημαντικότατη καταγγελία που έχω κάνει και αφορά το σκάνδαλο των ενεργειών του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Τράκης. Αυτή είναι σήμερα η χώρα. Διψάμε για αίμα και όχι για την αλήθεια. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Λοιπόν, όσον αφορά την ουσία του πράγματος, η ουσία του πράγματος ποια είναι? Η ουσία του πράγματος είναι ότι, θα το πω πολύ απλά και πολύ λαϊκά, γιατί έτσι πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Την πρώτη φορά που τέθηκα σε αργία, προσέξτε με, για ένα αδίκημα για το οποίο είχα θωωθεί. Υπήρχε στο κατηγορητήριο, δικάστηκα και αθώθηκα. Τη δεύτερη φορά... Κύριε Δημήτρη... Επέτρεψέ μου να τελειώσω και ό,τι θέλεις, θες όχι, όχι, επέτρεψέ μου. Ήθελα... Ναι, ναι. Τη δεύτερη φορά, ο κύριος Σάββας και εσύ είναι αυτό, πήγαν ένα ακόμη βήμα παραπέρα. Στην ασυδοσία, την αυθαιρεσία και την αθλειότητα. Εδώ τίθεμαι σε αργία για αδίκημα το οποίο εφήβρανε, ουδέποτε αποτέλεσε κομμάτι του κατηγορητηρίου και κατά συνέπεια ουδέποτε καταδικάστηκε. Και από αυτή την ουσία, διότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά ανεξέλεγκτος, όλοι οι υπόλοιποι, ξέρετε, ελεγχόμεθα. Δήμαρχοι, περιφερειάρχες, όλοι έχουμε είμαστε υποκείμενοι σε έλεγχο. Ποιος ελέγχει τον κύριο Σάββα? Ποιος ελέγχει τους υπαλλήλους της αποκεντρωμένης? Η απάντηση είναι απλή. Κανένας. Και γι' αυτό κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Η ουσία λοιπόν είναι ότι δυστυχώς έχουμε για μία ακόμη φορά μία απίστευτη ανηθικότητα από την πλευρά του κ. Σάββα. Απίστευτη. Διότι ακόμη και στην ανηθικότητα υπάρχουν όρια. Ακόμη και οι εγκληματίες μεταξύ τους έχουν κώδικα τιμής. Ναι. Σ' ακούω. Δεν ξέρω που μίλησες, με πόσους μίλησες, σε πόσες εκπομπές. Είδα και μια εδώ σε ένα... στο εγώ σου το λέω αυτό με την έννοια, και αν θες, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσω για το περιστατικό στην αποκεντρωμένη. Δεν έχω κανένα πολύ πρόβλημα. Σου λέω όμως, σου επισημαίνω ότι ενώ θα έπρεπε να αποτελεί πρώτο θέμα η ασυδοσία με την οποία λειτουργεί ένας τέλεχος διορισμένο της δημόσιας διοίκησης, η πρώτη είδηση είναι αν έσπασε ένα τζάμι. Ναι, αν έσπασε ένα τζάμι δεν γινόταν τόσο δώρο. Κανένα δώρο δεν θα γινόταν. Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι το εξή. Ότι υπάρχει μια σύγχυση, γιατί ο κόσμος δεν καθέται να το ψηρίσει και να καθίσει και να δείτε και πώς σκεφτόμε και τα άλλα. Υπάρχει μια σύγχυση, έτσι, η οποία για μένα δεν ξεδιάλυνε, δεν ξεκαθάρισε, ούτε και στην εκπομπή που κάνατε εδώ, τουλάχιστον κατά την δική μου άποψη, έτσι, ούτε βέβαια και σε κάτι τρίλεπτες ή πεντάλεπτες τοποθετήσεις που ήταν μέσα στην ροή κάποιων δελτίων ειδήσεων. Δεν είναι σαφές το εξής προς τα έξω. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει το ποινικό μέρος, οι αποφάσεις των δικαστηρίων, για τις οποίες ο Κουτσογέννης
αντιδρά, δεν αντιδρά, διαφωνεί, συμφωνεί ή ό,τι άλλο. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα άλλο πράγμα. Τελειώνουμε τα δικαστήρια, έτσι. Ένα άλλο πράγμα που λέγεται αποκεντρωμένη διοίκηση. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Κανένας δεν μπορεί να. Έτσι. Δηλαδή, άκουσα ότι ο Δήμαρχος Νάουσας διαφωνεί με την απόφαση του δικαστηρίου, γι' αυτό πήγε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και τα έκανε λαμπόγιαλο. Δηλαδή, του λουκούκι. Για ένα δίκημα το οποίο αφορά την έκδοση μιας άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε 3 μήνες φυλάκιση με ένα στόλι. Mm-hmm. Αυτό είναι το αμιγώς ποινικό σκέλος υπόθεση. Με το οποίο προφανώς και διαφωνώ και θεωρώ ότι η απόφαση δεν είναι ορθή και γι' αυτό το λόγο έχω προχωρήσει και έχω προβεί και σε αίτηση ανέρεσης στον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι οποιαδήποτε καταδίκη επισύρει θέση σε αργία. Δεν είναι έτσι. Για να τεθεί ένας αιρετός σε αργία, θα πρέπει να υπάρξει παράβαση καθήκοντος, η οποία να έχει όμως 3 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Να έχει προκληθεί η οικονομική ζημία στον Δήμο, η πράξη αυτή να στρέφεται ευθέως κατά του νομικού προσώπου και τρίτον, να ήταν ο σκοπός η πρόκληση της οικονομικής βλάβης. Ο νόμος λοιπόν λέει ότι για να τεθεί κάποιος σε αργία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά αυτές οι 3 προϋποθέσεις. Πολύ απλά και πολύ σταράτα. Ουδε μία οικονομική ζημία υπάρχει για τον Δήμο Νάουσας από την υπόθεση αυτή. Έτσι. Ουδε μία καταδίκη η οποία να σχετίζεται με το αιτιολογικό, το ψευδές αιτιολογικό, τη σειραφή, την κοπτοραπτική αυτή που δημιούργησε ο αποκεντρωμένος υπάρχει. Έτσι. Και στο διατάφτα και ο σκοπός για τον οποίο έχω καταδικαστεί και αποτελεί πραγματικά ιστορική σημασία για τα δεδομένα της ποινικής δικαιοσύνης είναι η πρόκληση παράνομου ηθικού ωφέλους για τον εαυτό μου, το οποίο συνίσταται σε πολιτικό ωφέλος και στην αύξηση της πολιτικής μου επιρροής. Mm-hmm. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν πολύ απλά ουδεμία οικονομική ζημία, ουδέν σκοπός και ουδεμία ενέργεια η οποία να στρεφόταν κατά του νομικού προσώπου του Δήμου της Νάουσας. Απλά, σταράτα, ντόμπρα και όμορφα. Δημαρχέ, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή δεν είμαστε ούτε αυτοδιοικητικοί, ούτε νομικοί, ούτε γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Ναι. Να πω το εξής. Ναι. Καταδικάζεται ο Ιξ Δήμαρχος. Ναι. Εντάξει. Για οποιοδήποτε αδίκημα θα μπορούσε να είναι επειδή δεν έχει δίπλωμα ή επειδή ξέρω. Μόνος του το σκέφτηκε. Του την υπαγόρευσαν, του την έφεραν έτοιμη. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος του είπε να θέσει το Κουτσογιάννη σε αργία. Από πού προκύπτει. Δική σας η άποψη ποια είναι για αυτή την εξέλιξη. Έχει προσωπικά μαζί σας. Η δική μου άποψη είναι ότι εδώ είναι υπάρχουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Κάποιοι προσπάθησαν και το γνωρίζω και αν χρειαστεί θα υποθεί στα αρμόδια όργανα ποιοι είναι αυτοί, σε ποιους κάναν παρεμβάσεις και με ποιον τρόπο ζητήσανε την πολιτική μου εξόντωση. Και αν κάποιοι έχουν τα κότσια, ας ανοίξουμε και τα τηλέφωνά μας. Αυτό. Αυτή η ενέργεια του κυρίου. Και η επόμενη ενέργεια θα είναι ναι. Στα αρμόδια όργανα, γιατί θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες, έτσι, να ζητηθεί η διερεύνηση των ευθυνών, όχι μόνο αυτών που υπέγραψαν αυτό το ανοσιούργημα, αλλά και όσων ήταν η ηθική αυτουργή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πηγαίνει ένα τέτοιο έργο, μάλλον μια, όχι ένα τέτοιο, είναι μια δικαστική απόφαση. Απαντήστε μου εσείς. Εγώ να σε απαντήσω.
Θα έπρεπε να είναι προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας αυτό. Εγώ ρωτάω. Ποιος αποπτεύει τον Σάββα? Το Υπουργείο Εσωτερικών προφανώς. Τον αποπτεύει? Έχει το δικαίωμα τον αποπτεύει. Ζητήθηκε. Ζητήθηκε, εδώ να σας πω το εξής. Ζητήθηκε πάρα πολύ πρόσφατα από τον κύριο Κυρίζογλου, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, έναν εμπειρότητο αυτοδιοικητικό και νομικό στο επάγγελμα, να ελεγχθεί πειθαρχικά ο κύριος Σάββας. Δεν το λέω εγώ, το δήλωσε δημόσιο ο κύριος Κυρίζογλου. Πόσες υποθέσεις υπάρχουν στην Ελλάδα, κύριε Δήμαρχε? Εδώ ξέρετε τι λέτε τώρα αυτή τη στιγμή. Ότι ένας χημικός ερμηνεύει νομικές υποθέσεις. Τέτοια συγκλονιστική υπόθεση, όχι, αυτές τις διαστάσεις, είναι μία, η δική μου. Εντάξει, αλλά είναι μια αφορμή να αρχίσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τη δημόσια διοίκηση, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ζητάω και εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και από την ΚΕΔΕ. Δηλαδή, όταν ένας χημικός ή ένας γυμναστής αποφασίζει να είναι και λίγο δικαστής, εδώ τα πράγματα γίνονται πλέον χειρός. Γίνονται λίγο. Ακριβώς. Και γραφικά και επικίνδυνα. Εξαιρετικά επικίνδυνα. Διότι εδώ τι έχουμε στην πραγματικότητα? Έχουμε κατάργηση της λαϊκής κυριαρχίας. Από έναν άνθρωπο ανεξέλεκτο. Κατάργηση της λαϊκής κυριαρχίας.